Θα γνωρίζετε όλοι σας την μεγάλη αξία ενός βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Σαλτήριον. Η αξία του είναι τεραστία. Σημειώσατε δε ότι θεωρείται το βιβλίο αυτό σαν μια επιτομή όλων των βιβλίων και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, διότι έχει όλα τα στοιχεία. Έχει και την ιστορία, έχει και την προφητεία, έχει και την διδασκαλία, τα έχει όλα. Έτσι θα επιθυμούσαμε να σας παρουσιάσουμε έναν ψαλμό. Είναι ο 11ος ψαλμός και βέβαια αυτός περιέχει 9 χωρία, αλλά δεν θα μείνουμε σε όλα τα χωρία, αλλά θα κάνουμε μία μικρή επιλογή που θα μας βοηθήσει να πάρουμε, να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Η επιγραφή του ψαλμού είναι γνωστό ότι αρκετοί ψαλμοί, όχι όλοι, έχουν μία επιγραφή. Δηλαδή επάνω αναφέρεται ποιος είναι, όχι πάντοτε, ποιος είναι ο ιερός συντάκτης και για ποιο σκοπό εγγράφει ο ψαλμός αυτός ή ακόμα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Και λέγει η επιγραφή εις το τέλος υπέρ της ογδόης ψαλμός το Δαβίδ. Δεν θα κάνω ανάλυση της επιγραφής, παρά μόνο βλέπουμε ότι ο ιερός συντάκτης της, του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ. Συνεπώς ένα ποίημά του γραμμένο 1000 χρόνια προ Χριστού, ένα ποίημα γραμμένο από μας 3000 χρόνια, και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή ακριβώς είναι οι ψαλμοί θεόπνευστοι, γι' αυτό το λόγο δεν χάνουν ποτέ την αξία τους δεκάδες χιλιάδες χρόνια κι αν περάσουν. Το περιεχόμενο του ψαλμού είναι μια έκκληση του Δαβίδ προς τον Θεόν για την ηθική σύψη που παρατηρούσε γύρω του. Έβλεπε πόσο είχε εξαχριωθεί η εποχή του, οι άνθρωποι της εποχής του, αλλά έβλεπε ακόμη, ως προς τα ήθη, έβλεπε ακόμη και την ασεβή στάση των ανθρώπων έναντι του Θεού. Επειδή δε, όπως σας είπα προηγουμένως, το περιεχόμενο των ψαλμών πέραν από τις ιστορικής βάσεως που έχουν, διότι ο Δαβίδ μιλάει με βάση την εποχή του, όμως επειδή είναι προφήτης ο Δαβίδ, είναι θεόπνευστος, εκείνο το οποίο γράφει ξεπερνάει την εποχή του και ανακλά όλες τις εποχές και συνεπώς και την εποχή μας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα μείνουμε σε 3-4 χωρία, θα μείνουμε από τα 9 χωρία, για να δούμε αυτό που αναφέρεται στην εποχή τη δική του ο Δαβίδ, άρα και την εποχή μας, που παραπονείται εις τον Θεόν, κάνει έκκληση, όπως σας είπα, εις τον Θεόν δια την εξαχρίωση και δια την ασέβεια και δια την απιστία που υπήρχε τότε και πάντα και τώρα. Θα σας διαβάσω αυτά τα χωρία από τον 11ο ψαλμόν. «Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθεια από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησε έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία, και εν καρδία ελάλησε κακά. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, σι Κύριε φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα». Για να τον δούμε πιο κοντύτερα λίγο των ψαλμών αυτών. «Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθειε από τον ιόν των ανθρώπων». Δηλαδή, σώσε με, Κύριε, γιατί έχει εκλείψει πια ο ευσεβής.
γιατί έμειναν λίγες πια οι αλήθειες ανάμεσα στους ανθρώπους. Βλέπετε με πόση μελαγχολία εδώ ο ιερός συντάκτης ο Δαβίδ παρατηρεί την εποχή του για να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Σώσαν με Κύριε ότι εκλέλει πενόσιος, σώσαν με Κύριε γιατί έχει πια εκλείψει ο ευσεβής άνθρωπος. Από τα χείλη εκφεύγει του Δαβίδ αυτή η κραυγή, και μάλιστα αν προσέξατε προτάσει το σώσον με του Κύριε. Πρώτα βάζει το σώσον με και μετά βάζει το Κύριε. Είναι μια έκτακτη περίπτωση που συνήθως οι ψαλμοί μπορεί να αρχίσουν με το Κύριε ή με το Θεέ, αλλά εδώ δείχνει την ορμή αλλά και τον καημό της ψυχής του Δαβίδ για την κατάσταση που επικρατούσε, για να θέλει να τονίσει τη σωτηρία του από τη γενεά μέσα στην οποία εκείνος ζούσε. Γι' αυτό λέγει σώσον με Κύριε, όχι Κύριε σώσον με, αλλά σώσον με Κύριε, προτάσει το σώσον με, σαν κάτι το κατεπήγον, σαν να ζητάει να γλιτώσει. Ακόμη αυτό το σώσον με, σε μια εποχή που μοιάζει ότι η ασέβεια έχει κυκλώσει, έχει περικυκλώσει την ασέβεια, θα το δούμε εις τον τελευταίο στίχο που λέει ότι η ασεβής είναι κύκλο, σας το διάβασα, θα το δούμε, δείχνει εδώ σαν να θέλει να πνίξει η ασέβεια την ευσέβεια, να την έχει κυκλώσει, να μην μπορεί να ξεφύγει από πουθενά, και να θέλει εκεί πραγματικά να την εξαφανίσει. Δεν μένει πια άλλος χώρος παρά μόνο προς τα πάνω, όπως ο Δαίδαλος που ήταν μέσα στον λαβύρινθο, που ο Μήνος δεν τον άφηνε να φύγει επειδή του ήταν πολύτιμος αρχιτέκτον, αλλά εκείνος ήθελε να φύγει, δεν είχε άλλη διέξοδο παρά προς τα πάνω. Και ενθυμίστε, ο Δαίδαλος έκανε φτερά και πέταξε και έφυγε. Έτσι λοιπόν και ο ευσεβής, όταν τον κυκλώνουν οι ασεβείς και δεν ξέρει από πού να φύγει, δεν έχει παραμόνη διέξοδο τον ουρανό, την προσευχή, την κραυγή προς το Θεό. Ότι εκλέλειπεν όσιος. Παρατηρεί λοιπόν εδώ ο Δαβίδ ότι έχει εκλείψει ο ευσεβής. Όσιος είναι ο ευσεβής άνθρωπος. Αυτό θα πει όσιος. Είναι ο αφοσιωμένος εις τον Θεόν. Μπορεί όμως να συμβεί σε κάποια εποχή ώστε να λείψει ολότελα ο ευσεβής άνθρωπος? Βεβαίως, αγαπητοί μου, ναι. Ιδιαίτερα δε εις τα έσκατα της ιστορίας, όταν πια τελειώνει ο κόσμος, τελειώνει η ιστορία, τότε όταν πρόκειται να ξανάρθει ο Χριστός. Όταν λέμε βέβαια ολότελα, όχι ολότελα, όπως θα το δείτε, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για κάποιο λίμα. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 11ο κεφάλαιο. Λίμα θα πει ένα κατάλοιπον, ένα υπόλοιπον. Και μάλιστα αναφέρεται εις τον προφήτην Ηλίαν, που και εκείνος νόμιζε τουλάχιστον ότι ήταν ο μόνος μονότατος. Σημειώνει μάλιστα ο προφήτης Ηλίας, όπως παραχωρεί την κραυγή του Ηλία ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή, και λέγει: Κύριε, ο προφήτης Ηλίας, τους προφήτες σου απέκτηναν, σκότωσαν τους προφήτες σου, και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, και τα θυσιαστήριά σου τα έχουν κατασκάψει και δεν υπάρχουν πια. Καγώ υπελήφθην μόνος, μόνο εγώ έμεινα, και ζητούσιν την ψυχή μου, και παρά ταύτα ένας μόνος εγώ ζητούν και εμένα να με σκοτώσουν. Βέβαια, όπως λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, του απειντήθη ο χρησμός, δηλαδή η προφητεία, ότι όχι Ηλία, άλλες 7.000 άνθρωποι
άνδρες 7.000. Συνεπώς βάλτε 5 ανθρώπους στην κάθε οικογένεια, άρα κάπου 35.000 άνθρωποι. Δεν έκλειναν γόνι το Βαάλ, δεν προσκύνησαν την ειδωλολατρία. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ ότι παρά ταύτα οι ευσεβείς είναι οι λίγοι. Εκείνοι που θα μένουν πάντοτε λίγοι, ιδιαίτερα σε εποχές που θα υπάρχει έξαρση της ασεβίας. Και νομίζω ότι έχει πολλές ομοιότητες η εποχή μας με εκείνα τα οποία περιγράφει η Αγία Γραφή. Ο Αχάβ στην εποχή του προφήτη Ηλία ο βασιλιάς και η Συροφηνίκησα η Ιεζάβελ, αυτή η φοβερή γυναίκα η ειδωλολάτρησα, ήσαν εκείνοι που εδίωξαν των αληθινών θεών και τους αληθινούς πιστούς. Ο Αχάβ ουσιαστικά είναι ένας τύπος του Αντιχρίστου. Και πόσο περισσότερο αν τα πράγματα προχωρήσουν στο κακό, όπως ήδη τα βλέπουμε να περπατάνε. Γι' αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε πόσο αξία έχουν αυτές οι θέσεις της Αγίας Γραφής για τη δική μας την πορεία. Και ότι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα, αλλά θα είναι χειρότερα. Μερικοί νομίζουν και ονειρεύονται ότι θα έρθει μια χρυσή εποχή που θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Θα υπάρχει μόνο η Βασιλεία του Θεού επάνω στη γη κλπ. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι κάτι τέτοια συνήθως τα λένε οι χιλίαστε. Αλλά δυστυχώς δεν τα λέγουν οι χιλιαστέ, κάποτε τα λέγουν και οι Ορθόδοξοι, γιατί ερμηνεύουν στραβά εκείνα τα 1000 χρόνια ότι θα επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι αυτά τα διαβόητα 1000 χρόνια που τα έχουν τόσο κακοποιήσει κυρίως οι αιρετικοί και μάλιστα οι χιλιαστέ, όπου και το όνομά τους χιλιαστέ από τα 1000 χρόνια, δεν είναι παρά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό βάζει 1000 το Πνεύμα του Θεού, όπως βάζει 10 παρθένοι, για να πει οι μισές παρθένοι στάθηκαν ευσεβείς και οι άλλες μισές όχι, για να μην αρχίσει να βγάζει ποσοστά ο άνθρωπος και να πει πόσοι θα σωθούν. Στο γυλός αριθμός 10, 5 και 5, έτσι και εδώ 1000 σημαίνει πάρα πολλά, και όχι 1000 χρόνια, αλλά σημαίνει πάρα πολλά χρόνια. Πόσα ο Θεός ξέρει, και είναι τα χρόνια που μεσολαβούν κατά την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ανάμεσα σε δύο αφετηρίες, στην πρώτη παρουσία του Χριστού και στη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αυτό το διάστημα, το μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, είναι τα 1000 χρόνια της Αποκαλύψεως. Και αυτά τα 1000 χρόνια που λέγει ότι θα δεθεί ο Σατανάς, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ο λεγόμενος χρόνος του Ευαγγελίου. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή ο χρόνος, ο καιρός που κηρύσσεται το Ευαγγέλιο. Και όποιος δέχεται το Ευαγγέλιο πραγματικά ζει την ειρήνη του Θεού. Αλλά μόνον βεβαίως όποιος άνθρωπος ή όποια οικογένεια ή όποιος λαός ακολουθεί το Ευαγγέλιο, τότε έχει ειρήνη. Τότε για αυτούς είναι δεμένος ο Σατανάς. Δεν μένει πιο πολύς χρόνος να σας εξηγήσω τι σημαίνει δεμένος. Και όπως λέγει μετά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι θα λυθεί ο Σατανάς, θα πει ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να αποδέχονται εκείνα τα οποία κάποτε είχαν ζήσει στον καιρό της ειδωλολατρίας, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Συνεπώς δεν πηγαίνουμε σε καλύτερες ημέρες, πηγαίνουμε σε χειρότερες ημέρες, σε ημέρες περισσότερου και περισσότερου πειρασμού. Όλη η Αγία Γραφή, όλο το πνεύμα της Αγίας Γραφής αυτό το πράγμα το δείχνει. Γι' αυτό αν πιστεύουμε αυτά τα 1000 χρόνια,
θα νομίζαμε και θα λέγαμε στον εαυτό μας ότι δεν είναι ανάγκη πια, τα πράγματα θα έρθουν όμορφα και δεν υπάρχει λόγος να αγωνιζόμαστε. Όχι, πρέπει να επιτείνουμε περισσότερο και περισσότερο τον αγώνα μας αυτόν. Εξάλλου ο Κύριος είπε τα εξής στο κατά Ματθαίον 24 κεφάλαιον: και τότε πότε τις παραμονές της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Προσέξτε με, σε όλη την ιστορία, αλλά ειδικότερα και τονισμένα στις ημέρες που θα ξανάρθει ο Χριστός. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί. Ποιοι? Από τους χριστιανούς. Σε τι θα σκανδαλιστούν? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είχε πει ο Κύριος στους 11 μαθητάς του να τον περιμένουν και να μην κοιμηθούν εις τον κήπο της Γεθσημανή? Για να μην σκανδαλιστείτε, τους είπε. Αλλά προσεύχεστε. Σε τι να σκανδαλιστούν? Ακούστε παρακαλώ. Σκάνδαλο θα πει έχω ένα παλούκι. Θα σας τα λέγω και λίγο απλούστερα για να είμαι κατανοητός. Ένα παλούκι κάπου, το οποίο εκείνος που περπατάει δεν το βλέπει, και εκεί σκοντάφτηκε, πέφτει απάνω στο παλούκι. Αυτό θα πει σκανδαλίζομαι, έπεσα στο παλούκι επάνω, σκόνταψα δηλαδή. Όταν όμως βλέπω και το δω το παλούκι, τότε δεν πέφτω απάνω του, άρα δεν σκανδαλίζομαι. Τι ήταν ο σκανδαλισμός τότε στο πρόσωπο του Χριστού? Όταν ο Κύριος τους το είπε αυτό, σε λίγο θα έβλεπαν να τον συλλαμβάνουν τον Κύριο. Και εκείνοι ήδη είχαν πιστέψει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Δεν είχε πει ο Ναθαναήλ: «Συ είσαι Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ». Δεν είχε πει ο Απόστολος Πέτρος: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Τώρα τον βλέπουν να συλλαμβάνεται από μερικούς στρατιώτες, από τους υπηρέτες του ναού. Πού είναι λοιπόν εκείνα που είπαν? Πέφτουν στο κενό? Δεν είναι δηλαδή ο βασιλιάς του Ισραήλ? Δεν είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού? Αυτό σήμαινε σκανδαλισμός. Θα εταράσσοντο. Σε ποιον πιστέψαμε 3 χρόνια? Ποιον ακολουθήσαμε? Απατηθήκαμε? Γι' αυτό ο Χριστός τους είπε: προσεύχεστε να μην μπείτε σε σκανδαλισμό. Και τότε έως ότου ξεπεραστεί η Σταύρωση και έλθει η Ανάσταση. Και τότε θα λέγανε πια ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά εκείνο το τριήμερο ήταν κρίσιμο. Αυτό θα μπει σκανδαλίζομαι. Και τώρα ο Κύριος που λέγει και τότε πότε, ιδίως τις παραμονές της Δευτέρας μου παρουσίας, πολλοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα σκανδαλιστούν. Ακούστε, πολλοί. Δηλαδή τι, εκ των χριστιανών. Τι θα σκανδαλιστούν? Δεν θα πιστεύουν στο θεανθρώπινο πρόσωπό μου. Γιατί θα σκανδαλιστούν? Θα πούν, 2000 χρόνια πέρασαν, πού είναι η δικαιοσύνη επάνω στη γη? Πού είναι να φάμε με χρυσά κουτάλια? Πού είναι να ζήσουμε χωρίς πολέμους? Εχρεοκόπησε λοιπόν ο Χριστός. Εχρεοκόπησε η Εκκλησία. Αυτό λέγεται σκανδαλισμός. Αν διαβάσουν καλά όμως την Αγία Γραφή, θα ειδούν ότι άλλη είναι η ειρήνη του Χριστού και άλλη η ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του Χριστού έρχεται γιατί το θέλει κανείς. Είναι μια εσωτερική υπόθεση. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν πίστεψαν στον Χριστό, πώς θα έλθει η ειρήνη? Για να καταλάβετε τι θα πει, θα σκανδαλιστούν. Και αλλήλους παραδόσους ειν και μισήσους ειν αλλήλους. Ποιοι? Οι χριστιανοί. Ο ένας θα παραδίδει, θα πηγαίνει να προδίδει και να παραδίδει στα δικαστήρια τον αδελφό του και τον κατά σάρκα αδελφό του και τον κατά πίθη αδελφό του, και ο ένας θα μισήσει τον άλλον. Ποιοι δηλαδή? Εκείνοι που σκανδαλίστηκαν, εκείνοι που δεν πιστεύουν πια στον Χριστό, θα αρχίσουν να μισούν εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό. Πάρτε την ελληνική πραγματικότητα και δείτε το καλά καλά. Πόσοι είναι εκείνοι οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουν και υβρίζουν το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και υβρίζουν τους πιστούς και σκανδαλίζονται μαζί τους?
και θα έρθουν βέβαια και χειρότερα. Όλα αυτά γιατί? Δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυχήσετε η αγάπη των πολλών. Επειδή θα έχει πολύνει η ανομία, δηλαδή δεν θα υπάρχουν πια όσοι, αυτό που λέει ο ψαλμόδος εδώ, εκλέλειπεν Κύριε σώσον με, εκλέλειπεν όσιος, δεν υπάρχει πια ο ευσεβής. Και επειδή η ευσέβεια θα έχει λείψει, γι' αυτό λέγει η αγάπη θα έχει παγώσει. Το ακούσατε αυτό? Η αγάπη, λέγει, ψυγίσετε. Θα παγώσει η αγάπη. Δηλαδή, όπως συνήθως το λέγω, δεν θα είναι παρά οι άνθρωποι τότε περιφερόμενα ψυγεία. Αδιάφοροι ο ένας απέναντι στον άλλον, δεν με νοιάζει τι κάνεις, δεν με νοιάζει πως ζεις, δεν με νοιάζει τίποτα. Μια αδιαφορία ολότελη, φοβερή, και θα γίνουν οι άνθρωποι ατομιστέ εις υπερθετικών βαθμών. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, τους εσχάτους κυρούς οι άνθρωποι θα γίνουν, λέγει, φύλαχτοι. Θα αγαπάνε τον εαυτούλη τους. Δεν θα αγαπάνε κανέναν πια άλλον άνθρωπο, παρά μόνο τον εαυτό τους. Φοβερή εποχή. Και βλέπουμε σήμερα πόση φυλαυτία υπάρχει εις τους ανθρώπους. Σημειώνει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτός ο σύγχρονος Αγιός μας, ότι όταν θα πλησιάζει το τέλος, οι ευσεβείς ιερείς θα είναι σπάνιοι. Θα περπατάτε, λέει, χιλιόμετρα, χιλιόμετρα, μέρα θα περπατάτε για να βρείτε έναν ευσεβή ιερέα, παπά. Και οι ευσεβείς ιερείς και οι ευσεβείς λαϊκοί θα είναι πολύ λίγοι. Αλλού λέει η Αγία Γραφή ότι οι ιερείς θα γίνουν σαν τους λαϊκούς. Δηλαδή θα αρχίσουν να ξεπέφτουν οι ιερείς. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά δείχνουν ένα ξέπεσμα. Οπότε πάλι φωνάζει ο Δαβίδ, Κύριε σώσον με, ότι εκλέλειπεν όσιος. Έχει εξαφανιστεί ο ευσεβής πάνω από τη γη. Ένα όραμα ενός αρχαίου ασκητού έδειχνε ότι ζω ακάθαρτα, μουλάρια, λέει, άλογα, γαϊδούρια, ουρούνια, είχανε μπει μέσα στο ιερό και άρχισαν να κλωτσούν και την Αγία Τράπεζα και να αφοδεύουν επάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό το όραμα έδειχνε φοβερόν. Έδειχνε πως θα σταθούν πρώτον οι αιρετικοί εναντίον της Εκκλησίας και ύστερα αυτοί οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι δυστυχώς θα αρχίσουν να γίνονται ασεβείς. Ρίξτε μια ματιά στην πατρίδα μας, θα βρείτε πολλούς ευσεβείς. Δεν ξέρω αν θα τους βρείτε που να είναι έτοιμοι πολλοί εκ των Ορθοδόξων χριστιανών μας, εκείνοι που ήδη έχουν βαπτιστεί. Θα τους δείτε, αγαπητοί μου, αν τους δοθεί το σύνθημα να γκρεμίσουν τους ναούς και να βεβηλώσουν τα ιερά. Δεν είναι πολλά χρόνια όταν το είδαμε αυτό να επιτελείται και σε αυτή την πατρίδα μας. Έπαιρναν την ψηφολόγη και έβγαζαν τα μάτια από τις στιχογραφίες, τα μάτια των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας. Πηγαίνετε στην Ήπεθρο, την Ελλαδική, να δείτε σε πολλές εκκλησίες, ξοκλήσια, εκεί με την ξυφολόγχη, βγαλμένα τα μάτια της Παναγιάς, του Χριστού, των Αγίων. Βλέπετε, εκλέλειπεν όσιος, έχει εκλείψει ο ευσεβής άνθρωπος. Θα μου πείτε, γιατί τα λέμε αυτά? Οφείλουμε να τα επισημάνουμε για να θρηνήσουμε, αγαπητοί μου, και να θρηνήσουμε, αλλά κυριότατα για να φυλάξουμε τον εαυτό μας. Πόσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή? Αν ο καθένας και η κάθε μια σας μπορούσαμε να φυλάξουμε τον εαυτό μας από ένα τέτοιο κατάντημα, αυτό είναι το κέρδος μικρόν. Αυτός είναι ο σκοπός που λέμε και αναλύουμε, αγαπητοί μου, αυτών των ψαλμών. Κάποτε ο Κύριος είχε πει στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους, υποκριτέ,
Το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην, τα δε σημεία των καιρών ουδήναστε γνώνε. Λέτε, είναι η δύση κατακόκκινη, θα έχουμε ωραία ημέρα αύριο. Λέτε, είναι κατακόκκινη η ανατολή το πρωί, θα έχουμε κακοκαιρία αύριο. Υποκριτέ, των μετεωρολογικών ουρανών και, και τον καιρό των μετεωρολογικών ξέρετε να τον διακρίνετε τι καιρό θα έχουμε. Τους πνευματικούς καιρούς, όπως λέγει εδώ, τα σημεία των καιρών, τα σημάδια των καιρών, τους πνευματικούς ορίζοντες, γιατί δεν τους διακρίνετε? Γιατί δεν βλέπετε ότι εκείνο γίνεται, εκείνο γίνεται, εκείνο γίνεται, για να πείτε πού πάμε, τι κάνουμε, μήπως και εμείς συμπεριληφθούμε σε αυτή τη μάζα των ανθρώπων που είναι ασεβείς, για να υποθεί και για μας ότι δεν υπάρχει πια ευσεβής άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που ξέρετε ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι παρά ένα οδηπορικόν σε προφητικό χώρο της πορείας της Εκκλησίας. Το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων είναι ένα οδηπορικό, αλλά στο χώρο της ιστορίας, της πορείας της Εκκλησίας. Γι' αυτό οι πράξεις των Αποστόλων και το βιβλίο της Αποκαλύψεως δείχνουν το ένα ιστορικά και το άλλο προφητικά την πορεία της Εκκλησίας, που θα τερματίσει, και ο τερματισμός της επάνω στη γη θα είναι και θα συμπέσει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε να δείτε εδώ το φοβερό και το καταπληκτικό. Ειδοποιεί το Πνεύμα του Θεού ότι ο πιστός οφείλει να αντιδιαστείλει τον εαυτόν του από τους απίστους. Θα πει να αντιδιαστείλει, να ξεχωρίσει τον εαυτόν του από τους άλλους. Προσέξτε, γιατί αυτός ο ξεχωρισμός δεν είναι ακαδημαϊκός, είναι οδυνηρότατος, όπως ευθύς αμέσως θα σας το δείξω. Ακούστε τι λόγια λέγει. Είναι 3-4 χωρία πριν τελειώσει το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αγίας Γραφής, ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Ακούστε τι λέει. Ο αδικών αδικησά το έτη. Αυτός που αδικεί, να αδικεί πιο πολύ. Σαν να του λέει ο Θεός, κάνεις 50 αδικίες την ημέρα, κάνεις 70, αύριο κάνεις 80 και μεθαύριο κάνεις 100. Ακούστε τι λέει ο Θεός. Κάνεις αδικίες, κάνεις πιο πολλές. Παράξενε. Και ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το έτη. Έτη θα πει ακόμη. Και εκείνος ο οποίος είναι ρυπαρός, δηλαδή ανώσιος, δηλαδή ασεβής, δηλαδή ανήθικος, δηλαδή βρωμιάρης, να γίνει πιο βρωμιάρης. Πας κάθε μέρα στην πορνεία, δύο φορές την ημέρα να πηγαίνεις, να γίνεις πιο ρυπαρός. Και ο δίκαιος, λέει ο λόγος του Θεού, να κάνει δικαιοσύνη ποιησά το έτη. Ο δίκαιος, αν κάνει 50 δικαιοσύνες, να τις κάνει 70. Και ο άγιος αγιαστεί το έτη. Και εκείνος που αγιάζεται και γίνεται άγιος, να γίνει ακόμη πιο άγιος. Συνεπώς, ακόμη πιο βρώμικος ο βρώμικος, ο ασεβής, ακόμη πιο άγιος ο ευσεβής. Πέστε μου, όταν πηγαίνει ο ένας από εδώ και ο άλλος πηγαίνει από εκεί, ο ένας δηλαδή απομακρύνεται από τον άλλον, η απόσταση είναι μεγαλώνει, μεγαλώνει, δηλαδή ένα χάσμα. Θυμηθείτε ο Αβραάμ τι είπε στον πλούσιον, ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Παιδί μου, του λέει, πώς να έρθουμε σε εσάς, χάσμα μέγα εστήριξε. Υπάρχει χάσμα μεγάλο, ούτε εσείς μπορείτε να έρθείτε σε εμάς, ούτε εμείς σε εσάς. Αυτό θέλει να πει το χωρίο που σας διάβασα. Και είναι σκατολογικό.
αναφέρεται στους πιστούς κατεξοχήν που θα ζουν στο τέλος της ιστορίας. Και πιστεύω έχετε αντιληφθεί ότι στα τελευταία της ιστορίας βρισκόμαστε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μην το ξεχνάτε. Συνεπώς, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να δημιουργεί από πλευράς ποιότητος χάσμα μεταξύ του απίστου και του ρυπαρού. Δεν πρέπει να συγχρονίζεται, δεν πρέπει να είναι μαζί, αλλά πρέπει να χωρίσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο πιστός άνθρωπος πρέπει να ξεχωρίσει από τον άπιστον, ο Άγιος από τον ανώσιον, ο καθαρός από τον ρυπωμένο, τον βρώμικο, τον πνευματικά βρώμικο. Πρέπει να ξεχωρίσει. Όχι να ξεχωρίσει σε απόσταση τοπική. Δηλαδή δεν θα πάω να κατοικήσω κάπου που να λέω ότι δίπλα μου δεν θα είναι βρώμικοι και αμαρτωλοί άνθρωποι. Ποιοτικά, τροπικά. Δηλαδή εγώ μένω εδώ, μπορεί να μένω στο σπίτι μου μαζί με τη μάνα μου και τον πατέρα μου, το παιδί μου, την κόρη μου, τη γυναίκα μου, αλλά η διαφορά μου με αυτούς θα είναι πολύ μεγάλη. Προσέξτε αυτό το σημείο. Και για να μην πείτε πώς θα γίνει αυτό, ξέρετε, ο Χριστός είπε το εξής πολύ φοβερό, πρέπει να τρομάξουμε. Δύο άνθρωποι κινούνται στο ίδιο κρεβάτι. Ποιοι μπορεί να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι? Ή μάνα με κόρη, ή γιος με πατέρα, ή σύζυγος με τη σύζυγό του. Το συνηθέστερο είναι οι δύο σύζυγοι που είναι στο ίδιο κρεβάτι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες, λέγει, αλέθουν στο χειρόμυλο, γυρίζουν μαζί την πέτρα του μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη μένει κάτω. Τι θα πει αυτό? Τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, ο ένας παίρνεται από τους αγγέλους για να συναντήσει τον Κύριο και ο άλλος μένει στη γη για να κριθεί. Τόσο κοντινή η απόσταση, όπως των δύο συζύγων ή των δύο γυναικών που αλέθουν, που στο χερούλι απάνω της πέτρας ακουμπούν και τα δύο χέρια, και είναι τόσο κοντά. Είναι τόσο κοντά και είναι τόσο μακριά. Δεν θα ξεχωρίσουμε λοιπόν τοπικά, θα ξεχωρίσουμε τρόπικα. Αμαρτάνουν οι άλλοι, ας αμαρτάνουν. Τρέχουν σε φέστες αμαρτωλές και ιδωλατρικές, ας τρέχουν, εμείς δεν θα πάμε. Πηγαίνουν σε διασκεδάσεις αμαρτωλές, ας πηγαίνουν, εμείς δεν θα πάμε. Καταλάβατε πως θα ξεχωρίσουμε? Για να το δείτε αυτό, λέγει κάτι το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Λέει ο Θεός είναι στην Παλαιά Διαθήκη και το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και στην Καινή Διαθήκη. Είναι στη Δευτέρα Επιστολή του προς Κορινθίους, στο έκτον κεφάλαιο. Εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, λέει ο Θεός, στο δικό του το λαό. Και ξέρετε ποιος είναι ο λαός ο δικός του? Οι πιστοί. Τι? Εξέλθατε εκ μέσου αυτών, βγείτε από ανάμεσά τους. Κάποτε χρειάζεται να γίνει και τοπικά, και θα γίνει στις ημέρες του Αντιχρίστου. Τοπικά. Οι πιστοί θα πάρουν τα βουνά. Και τοπικά θα γίνει. Τώρα γίνεται τροπικά. Εξέλθατε λοιπόν, βγείτε από ανάμεσά τους και αφορίστητε. Αφορίζω θα πει ξεχωρίζω. Στο δρόμο σου και στο δρόμο μου. Το ακούσατε αυτό? Σας λέει μια κυρία, ένας κύριος, ξέρω εγώ, φιλικό πρόσωπο, πάμε σε εκείνη τη διασκέδαση. Α, όχι, δεν πήγε. Μα τι είσαι εσύ, καθυστερημένος άνθρωπος? Γιατί να μην έρθεις να πάμε να διασκεδάσουμε? Άκουσε, αυτός είναι ο δρόμος μου. Πήγε λοιπόν εσύ στο δικό σου το δρόμο και εγώ στο δικό μου το δρόμο. Αυτό θα πει ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος, ο Ρυπαρός να γίνει πιο Ρυπαρός. Πιστεύω το καταλάβατε αυτό, ε? Και ακαθάρτου μη άπτεσθε και καγοεισδέξομαι ημάς. Τίποτε το ακάθαρτον δεν θα το αγγίξετε. Ποιο είναι το ακάθαρτο? Κάθε τι που είναι αμαρτωλό. Κάθε τι. Και εγώ τότε θα σας δεχθώ. Και επιμένω να σας λέγω, αυτά δεν ισχύουν για τους μεγάλους, ισχύουν και για την αγωγή των παιδιών. Όταν τα παιδιά σας θα σας πούν και θα σας παρακαλούν και θα επιμένουν και θα διστροπούν και θα αντιστέκονται και θα αντιδρούν, να πάνε σε ένα πάρτι, να πάνε σε μια αμαρτωλή διασκέδαση, να πάνε δεν ξέρω που να πάνε, θα πείτε, παιδί μου,
όχι. Μά μου, όχι, παιδί μου, όχι. Προσέξτε, θα ξεκινήσουμε από την υπηαγική ηλικία. Αν κάποτε το παιδί μεγαλώσει και συνηθίσει αυτό, τότε αναμφισβήτητα σώθηκε. Αν όμως επιμένει στη δυστροπία του και μεγαλώσει, είναι υπεύθυνος αυτός για τον εαυτό του. Και το αγόρι και το κορίτσι. Ακόμη, όταν ο Δαβίδ λέγει ότι «Κύριε, εκλέλητεν όσιος, σώσον με», θέλει να πει και κάτι άλλο, ότι έχει εκλείψει το καλό παράδειγμα. Σήμερα αυτό το βλέπετε, πολλές φορές μας ερωτάτε εμάς, τότε με ποιους να κάνουμε συντροφιά? Τα παιδιά σας μας λένε, ποιο να κάνω φίλο το αγόρι και ποια να κάνω φίλη, λέει το κορίτσι. Εκεί δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Δηλαδή λείπει και το καλό παράδειγμα, διότι είναι γνωστό ότι το καλό παράδειγμα βοηθάει. Ενώ όταν δεν υπάρχει το καλό παράδειγμα, ο αγώνας γίνεται πολύ πολύ δύσκολος. Γι' αυτό λέγεται εξής ο Ιερός Χρυσόστομος: δύσκολο μεν αρετή και δυσκατόρθωτον και καθεαυτό. Η αρετή, λέγει, από μόνη της είναι δύσκολη και δυσκατόρθωτη. Δεν μπορείς εύκολα να την πετύχεις. Από μόνη της η αρετή. Μάλιστα δε όταν εν σπάνει των αγαθών ανδρών ο εργαζόμενος ή, μάλιστα πολύ παραπάνω, εκείνος που δουλεύει στο χώρο των αρετών, φτάνει να μην έχει καλά παραδείγματα, να υπάρχει το σπάνιο των αγαθών ανθρώπων. Καθάπεργαρ φέρει μεν οδηπορία πόνων, πολλό δε πλέον όταν μόνος ο οδηπόρος ή, και μηδένα τον κοινωνούντα της οδηπορίας έχει, ούτω δίκαια εντάφτα. Όπως εκείνος που περπατάει, λέει, σε μια οδηπορία μακρινή. Η οδηπορία, λέγει, είναι κοπιαστική. Πολύ πιο κοπιαστική όταν ο άνθρωπος είναι μόνος του. Έτσι και εδώ, γιατί ερμηνεύει αυτό το χωρίο ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι και εδώ λείπουν οι ευσεβείς. Ποιο να δω, από ποιο να πάρω παράδειγμα? Πάντως, πάση θυσία, πρέπει να μείνουμε όρθιοι στις τάξεις των οσίων και των ευσεβών. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, οτιδήποτε τελεσιουργείται γύρω μας, ας το προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό. Πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Είναι πάντως χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχασαν την οσιότητα, έχασαν δηλαδή την ευσέβεια, είναι αυτό που λέγει στη συνέχεια ο στίχος, ότι ολιγώθησαν εαλήθειε από τον ιόν των ανθρώπων. Λιγόστεψαν, λέγει, οι αλήθειες από τους ανθρώπους. Από τη στιγμή, αγαπητοί μου, που ο άνθρωπος αποθεί, σπρώχνει, διώχνει το Θεό, από τη στιγμή εκείνη διώχνει και το ήθος, την ηθική, την ανθρωπιά. Γιατί απλούστατα πίστη στο Θεό και ήθος είναι πάντα δεμένα. Κόψε το ένα, δεν θα μείνει το άλλο. Εάν, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που το υποστηρίζουν, δεχτείς μόνο το ήθος και πετάξεις την πίστη. Πολλοί δέχονται το Ευαγγέλιο, λέει, τι είναι το Ευαγγέλιο? Μπορεί να μην πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Τι είπε μόνο ο Χριστός? Αγαπάτε αλλήλους. Αυτό λέει αρκετόν. Βρε ταλέπορε, εάν πετάξεις τον Χριστόν την πίστη, πιστεύεις ότι πράγματι θα έχεις αγάπη στους άλλους? Απάνθρωπος θα είσαι. Απάνθρωπος. Και αντίστροφα, δεν μπορείς να κρατήσεις την πίστη και να πετάξεις το ήθος. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, δείξε μου από τα έργα σου ποια είναι η πίστη σου. Πίστης και ήθος, ηθική, πάνε πλάι-πλάι. Δεν μπορείς να έχεις πνευματική ζωή χωρίς πίστη στον Θεό. Δεν μπορείς να έχεις πίστη στον Θεό χωρίς πνευματική ζωή. Πάνε πλάι-πλάι. Το λέω γιατί, ακούστε πρακτικά πως γίνεται αυτό το πράγμα. Λέμε, την Κυριακή το πρωί θα πάμε στην εκκλησία. Μετά το βράδυ μπορούμε να πάμε σε πολύ αμαρτωλούς τόπους. Και άμα μας πει κάποιος, μα το πρωί σου είναι στην εκκλησία. Άλλο το πρωί και άλλο το βράδυ. Καταλαβαίνετε πόσο ανάποδα πράγματα είναι αυτά.
Από τη στιγμή λοιπόν που τα πράγματα θα είναι έτσι, τότε αρχίζουν να γίνονται λίγες οι αλήθειες στους ανθρώπους, ότι ολιγώθησαν, μίκριναν, συρρυκνώθηκαν, μαζεύτηκαν οι αλήθειες. Ποιες είναι αυτές οι αλήθειες? Πρώτα είναι όταν έχουμε το ψέμα στα χείλη. Για να πάρουμε την αλήθεια, αυτό που λέμε, λέγω την αλήθεια ή λέγω ψέματα, είναι το ψεύδος των χειλαίων. Και δεύτερον, ξέρετε, οι άνθρωποι λένε πολύ εύκολα ψέματα. Και τα ψέματα, όταν απομακρύνεται ο Θεός, γίνονται περισσότερα και περισσότερα. Να βρείτε άνθρωπο που να λέγει την αλήθεια είναι πολύ σπάνιο. Ολιγώθησαν πράγματι, μίκριναν πράγματι οι αλήθειες στους ανθρώπους. Και το δεύτερον είναι η ψεύτικη ζωή των ανθρώπων. Όταν λέμε αλήθεια, αληθινός άνθρωπος, σημαίνει σωστός. Όταν λέμε ψεύτικος άνθρωπος, σημαίνει όχι σωστός. Όταν πηγαίνετε εσείς οι κυρίες στον έμπορα και να πάρετε ένα ύφασμα και το παίρνετε και λέτε, σας λέει ο έμπορος, είναι πολύ καλό αυτό το ύφασμα, εσείς το πιάνετε έτσι με τα δυο σας χέρια, το τρίβετε και λέτε ψεύτικο πράγμα είναι. Τι θα πει ψεύτικο? Το ύφασμα λέει ψέματα. Θα πει σκάρτο. Έτσι ψεύτικος άνθρωπος θα πει σκάρτος άνθρωπος. Όχι αυτός που λέει ψέματα, αλλά είναι σκάρτικη η ζωή του. Και γίνεται η ζωή σκάρτικη, σκάρτη, όταν υπάρχει η αμαρτία. Όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, ο άνθρωπος γίνεται ψεύτικος. Ο άνθρωπος που παίζει χαρτιά, που μεθάει, που πηγαίνει στην ανηθικότητα, που και τα λοιπά, πες τι, ο άνθρωπος αυτός θα δυσκολευτεί, θα σου πει και το ψέμα και θα σου κάνει και την απάτη. Ψεύτικος άνθρωπος. Ψεύτικος. Συνεπώς, όταν λέει ολιγώθησαν οι αλήθειες, σημαίνει ότι το ψεύδος επικρατεί και στα λόγια και στην πράξη, σε αυτή την ίδια τη ζωή. Πηγαίνουμε στο επόμενο χωρίον. Κάνει μια αιτιολόγηση, τι είναι αυτά τα οποία είναι ψεύτικα. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Μάταια, λέει, λάλησε ο καθένας τον πλησίον του. Τι θα πει μάταια, που λέει ο ένας μάταια στον άλλον? Τα μάταια, εκείνο θα πει που περνάει. Θυμηθείτε στον Εκκλησιαστή που λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θα πει περνάει. Και αφού περνάει, δεν έχει αξία. Συνεπώς, τι είναι εκείνο που περνάει? Είναι η κοσμικότητα. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Περνάει το σχήμα αυτού του κόσμου. Είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Τι θα δούμε? Θα πάμε στην τηλεόραση, θα πάμε στο θέατρο, θα πάμε στα ποικίλα θεάματα, θέατρα, συγγνώμη, στα μεγάλα στάδια κτλ. Τι θα δουν τα μάτια μας? Και όμως λέγει ο ψαλμοδός στον 118 ψαλμό, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ, Κύριε, δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω το κεφάλι μου. Έλα εσύ και γύρισέ μου το. Φερρυπίνεις εκείνη την πλευρά, είναι τα μάτια. Έλα και γύρισέ μου το κεφάλι, τα μάτια μου, να μην κοιτάξω εκεί. Αυτό θα πει απόστρεψον, γύρισε τους οφθαλμούς μου, τα μάτια μου, του μη δίν, να μην κοιτάξουν μάταια πράγματα. Βλέπετε, περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε έναν όμορφον άνθρωπο. Και όχι να τον θαυμάσουμε, το να πούμε ένας ωραίος άνθρωπος, ή άνδρας ή γυναίκα, πλάσμα του Θεού, ένας ωραίος άνθρωπος. Όταν όμως έχουμε σκοπό να αμαρτήσουμε, τότε θα λέγαμε, γύρνα Κύριε τα μάτια μου, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, να μην κοιτάξω εκείνο το οποίο είναι αμαρτωλό. Βλέπεις ένα ωραίο σπίτι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το λέει και στο θέμα της ομορφιάς, το λέει και στο θέμα του σπιτιού, του πλούτου. Μη ρίξεις μάτια απάνω βάσκανα. Να πεις, αυτός έχει σπίτι, ωραίο. Καλύτερα γύρνα το κεφάλι σου να μην το δεις, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ κακό. Και είναι και η αλαζονία του δίου, αγαπητοί. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, τι θα αγοράσουμε και πώς θα προβληθούμε. Μάταια ακόμα
είναι και η ιδωλολατρία. Ματαιώ, ότι στα μάταια είναι ουδέτερον, τα μάταια είναι η ιδωλολατρία. Δηλαδή, αλήθεια, το πιστεύετε ότι έχει ξαναγυρίσει η ιδωλολατρία? Το ξέρετε αυτό? Είναι πολύ χτυπητό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Στον Όλυμπο έγινε πρότινος ένας γάμος ιδωλολατρικός και τώρα προλίγου έγινε και μία βάφτιση ιδωλολατρική. Περνάνε από τη φωτιά το παιδί και άλλα πράγματα. Ακούτε? Η φλόγα η Ολυμπιακή, αυτή που πήγε τώρα στην Κορέα, όλο το σκηνικό τι νομίζετε ότι ήταν? Είναι ή δεν είναι αναβίωση της ιδωλολατρίας? Το ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας η ιδωλολατρία? Το ξέρετε ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει ότι η ιδωλολατρία υπήρχε, με τον Χριστόν έφυγε και θα ξαναγυρίσει πάλι? Το ξέρετε ότι θα ξαναγυρίσει πάλι η ιδωλολατρία και οι χριστιανοί θα συρρυκνωθούν, θα μαζευτούν? Τώρα λέγει εδώ ότι μάταια ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου λέει, όταν σου πει κάποιος πάμε να λατρέψουμε έναν άλλον Θεό, δηλαδή να σου λαλήσει μάταια, να σου μιλήσει για την ιδωλολατρία, μην τον ακούσεις. Ώστε εδώ ομιλεί όχι μόνο για τα μάταια πράγματα, αλλά και για αυτήν την ιδωλολατρία. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ότι ψευδή και τα ελληνικά άπαντα, σοφία και λόγη και ζωή, ήγε τε θεοποιήκαση την κτήση, την τον φύση θεών αφέντες, ολιγώθησαν τίνην αλήθεια παραφής. Είναι ελληνικά, θα πει ιδωλολατρικά, επειδή στην αρχαία εποχή την ιδωλολατρία την έλεγαν κάτι το ελληνικό. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πιο πολλά τώρα, να μας παίρνει ο χρόνος. Συνεπώς σημαίνει ότι είναι η ιδωλολατρία τα μάτια και πρέπει να προσέξουμε. Και εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Είναι εβραϊσμός αυτό, εν καρδία και εν καρδία. Είναι η διπλή καρδιά. Είναι η διπροσωπία των ανθρώπων. Είναι η διψυχία που αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Ο διπρόσωπος. Άλλος από μέσα, άλλος απ' έξω. Και αυτό ένα σύμπτωμα των ανθρώπων που δεν είναι πια όσοι, δεν είναι πια ευσεβείς. Κάποτε ρωτήθηκε ο Κύριος από τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου που διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού? Αναφέρει τρία πράγματα. Το ένα από τα τρία είναι: η Βασιλεία του Θεού έρχεται όταν λέγει το μέσα είναι ίδιο με το έξω. Δηλαδή, εσείς με βλέπετε τώρα και σας ομιλώ. Ξέρετε εγώ τι έχω μέσα στην καρδιά μου? Εγώ αυτά που σας λέγω τα πιστεύω ή δεν τα πιστεύω? Εάν δεν τα πιστεύω, τότε άλλα είμαι απ' έξω, άλλα είμαι μέσα. Όταν όμως είμαι ό,τι είμαι απ' έξω, είμαι και από μέσα, τότε λέγει έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Πού? Μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Το έξω σου να είναι ίδιο με το έσω σου, το από μέσα σου. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο χωρίο που έχουμε σήμερα να λύσουμε. Κύκλο η ασεβής περιπατούσει. Όταν το είδα το χωρίο αυτό τρόμαξα. Στην δύναμη της διατυπώσεώς του. Ακούστε εδώ. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση, ότι οι ανώσιοι και οι ασεβείς κινούνται κυκλοτερά. Πού κυκλοτερά? Κυκλώνουν τους ασεβείς. Τους κάνουν κύκλο, δηλαδή τους εγκλωβίζουν. Προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους ασεβείς. Και αυτός ο εγκλωβισμός των ασεβών πολλές φορές έχει πολλές μορφές μέσα στην ιστορία. Πρώτα-πρώτα εγκλωβίζουν τους πιστούς στις κατακόμβες. Πήγαιναν οι πιστοί να λατρεύσουν το Θεό, εκεί πήγαιναν, έκαναν, κύκλωναν την κατακόμβη και τους έβαζαν φωτιά και τους έκαιγαν. Ή τους έπιαναν και τους έβγαζαν έξω για να τους ρίξουν στα θηρία. Εγκλωβίζουν ακόμη τους πιστούς με τους ανοσίους νόμους. Ψηφίζουν νόμους οι οποίοι είναι ανώσιοι, είναι ασεβείς. Και ο ευσεβής δεν ξέρει τώρα τι να κάνει με τους νόμους αυτούς.
Σας θυμίζω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι μασόνοι, οι τέκτονες, έχουν ένα σχήμα εγκλωβισμού του Τιμίου Σταυρού. Είναι το μασονικό τρίγωνο που έχει τη μύτη προς τα κάτω. Είναι σύμβολο μασονικό. Δεν μου μένει χρόνο να σας πω πιο πολλά για αυτό το τρίγωνο. Και στη μέση βάζουν ένα σταυρό. Αυτό είναι και το σήμα της Χάν και Χέν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εχμάλωτο σταυρός. Σημαίνει εγκλωβισμένο σταυρός. Είναι αυτό που λέγει εδώ: κύκλο η ασεβής περιπατούσει. Κυκλώνουν, εγκλωβίζουν. Για να εξουδετερώσουν τρόπον την άμετο σύμβολον, να εξουδετερώσουν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Βλέπουμε ότι ο Αντίχριστος, ακόμη αγαπητοί μου, θα εγκλωβίσει τους πιστούς με οικονομικών, με οικονομικών αποκλεισμών. Ακούστε τι γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 13 κεφάλαιο: και ποιοι πάντα ή να δώσουσιν αυτής χάραγμα και ή να μην της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε. Θα πάρεις το χάραγμα στο μέτωπο ή στο χέρι, ώστε να μην μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις, ή μη ο έχων το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Δεν θα μπορείς να συναλλάσσεσαι οικονομικά εάν δεν υποχωρήσεις. Αυτό τι είναι? Εγκλωβισμός. Σου λέει, διάλεξε, ή θα πεθάνεις από την πείνα ή θα υποχωρήσεις. Προσέξτε μια φρασούλα που χθες εν ώψη να σας κάνω αυτή την ομιλία την πρόσεξα. Και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν. Κατά λέξη μεταφράζω: και κάνει όλους για να δώσουν, ας, με το χέρι τους, με το πότο τους, να χαραχθεί. Αυτό το ποιοι πάντας θυμίζει, προσέξτε παρακαλώ, θυμίζει μεθόδευση. Μεθόδευση που θα κάνει ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Θα σε φέρει γύρω βόλτα. Ξεκινάμε τώρα με τα 666 από εδώ και από εκεί. Σιγά 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 σιγά. Αυτή λέγεται μεθόδευση. Πιστεύω ότι η φρασούλα και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν είναι ταυτόσιμη με το κύκλο η ασεβής περιπατούς που λέει ο ψαλμοδός, που σε φέρει γύρω βόλτα. Σου μεθοδεύει το πώς να σε εγκλωβίσει. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο χωρίο. Σύ Κύριε φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από τις γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Σύ Κύριε ήθε να μας φυλάξεις, ήθε να μας διατηρήσεις από τη γενεά αυτή μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Αυτό θα πει στον αιώνα. Ο τόνος πέφτει στο σύ. Σύ Κύριε, για να δείξει ότι μπορεί πολλά να μηχανεύονται και να μεθοδεύουν οι ασεβείς, αλλά όταν εσύ θα μας φυλάξεις, θα φυλαχτούμε. Εγώ πολλές φορές, αγαπητοί μου καθ' εαυτόν, το λέγω αυτό: αν Κύριε με φυλάξεις, θα φυλαχτώ. Αν με φυλάξεις, εγώ θέλω να φυλαχτώ. Εγώ θα κάνω το πάνω να φυλαχτώ. Αλλά εάν εσύ θέλεις να με φυλάξεις, θα φυλαχτώ. Διότι τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε ο Θεός. Φυλάξες είναι εκπτική. Διατηρήσες, το σες με αλφαγιώτα είναι, που θα πει ήθε να μας φυλάξεις, ήθε να μας διατηρήσεις. Το πρώτο, το φυλάξες, σημαίνει μικρό χρονικό διάστημα. Το διατηρήσες, ήθε να μας διατηρήσεις, σημαίνει διαρκή χρόνο. Ξέρετε ότι το πρόβλημα δεν είναι να φυλαχτώ, το πώς να διατηρήσω το φύλαγμα. Φέρει πίνες 24 ώρες, αν θέλετε γίνομαι Άγιος. Μπορώ να μείνω Άγιος όλη μου τη ζωή? Θέλω αγώνα. Σε 24 ώρες δεν λέω ψέματα. Να πάρω ένα πιο χτυπητό παράδειγμα. Σε 24 ώρες κόβω το τσιγάρο, αν καπνίζω. Το θέμα δεν είναι για 24 ώρες. Παρακάτω, αυτό θα πει ήθε να μας συντηρήσεις. Και αυτή τη συντήρηση της πνευματικής μας ζωής πρέπει να την αποκτήσουμε, να την έχουμε, προσέξτε, μέχρι που να πεθάνουμε, μέχρι που να τελείωσει η ζωή μας. Και κανείς δεν μπορεί να μας φυλάξει και κανείς δεν μπορεί να μας συντηρήσει στην πνευματική ζωή παρά μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας, να μείνουμε όσοι, να μείνουμε ευσεβείς. Και αυτή η ευσέβεια και αυτή η οσιότητα επιτυγχάνεται με μια τονισμένη γνώση του Θεού και με τη λατρεία του αληθινού Θεού.
όταν μετέχω στη λατρεία του Θεού. Ακούσατε, ζω τη λατρευτική ζωή, τη λειτουργική ζωή, τη ζω έντονα και ακόμη να γνωρίζω το Θεό, να έχω γνώση του Θεού. Λέει στους Θεσσαλονικείς, συγγνώμη, στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, αγνωσίαν Θεού την εθέχουσιν προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λέω για ντροπή σας, ότι μερικοί από εσάς δεν ξέρετε τι είναι ο Θεός και τη δύναμή Του. Αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Πρέπει να ξέρω το Θεό, πρέπει να ξέρω τι εργάζεται ο Θεός για μένα και να Τον λατρεύω. Αν κάνω αυτά τα δυο που σας είπα, εξυπακούεται ότι θα ζω πνευματική ζωή, τότε θα μπορώ να μείνω όσιος και να συντηρήσω την οσιότητά μου μέχρι το τέλος της ζωής μου. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο το που λέγει «και εις τον αιώνα ήθε», λέει, να μας φυλάξεις και να μας διατηρήσεις, πως το λέγει εδώ, «από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα». Θα πει, «Κύριε, να μας φυλάξεις από αυτή τη γενεά». Ποια γενεά? Από την εποχή μας, από αυτή την καταλυτική εποχή μας, από αυτήν την ευημερούσα που έχει κλωτσίσει το Θεό. Ξέρετε, η ευημερία κλωτάει το Θεό. Λέει στην οδή του ο Μωυσής, ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, έφαγε, επλατύνθη, επαχύνθη και απελάκτησε ο ηγαπημένος. Έφαγε, ήπιε, πάχυνε, πλάτινε, κλώτσισε. Είναι αυτό που κάνετε στα παιδιά σας. Τα παχαίνετε, αυτά απλώνουν, δίνονται, έχουν όλη την άνεση και κάποια στιγμή σας κλωτσάνε. Είναι η ψυχολογία της ευημερίας. Είναι η ψυχολογία της ευημερίας. Έτσι λοιπόν και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ από την εποχή μας. Μια εποχή ευημερούσα που έχει κλωτσίσει τον Θεό. Εμείς μπορεί να έχουμε χρήματα, μπορεί να μπορούμε να φάμε καλά. Δεν πρέπει να πέσουμε στον πειρασμό της ευημερίας, ότι «α, ψυχή μου φάγε, πίε, εφραίνου, κύβενα, εισέτη πολλά, έξα αγαπά πολλά». Όχι, αγαπητοί. Θα βάλουμε και τον παλωμένο ρούχο και να κάνουμε ελεημοσύνη. Θα φάμε και το ιστήσιμο, το αλάδωτό μας, Τετάρτη και Παρασκευή και ούτω καθεξής. Θα σπάζομαι αυτό το πνεύμα, την νοοτροπία της ευημερίας. Αυτό θα πει «γλίτωσέ μας από την εποχή μας». Και τι λέει μετά? «Και εις τον αιώνα, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία». Δείχνει όλο το μήκος της ιστορίας, ιδιαίτερα δε τα έσχατα της ιστορίας. Μην ξεχνάτε, ο ψαλμός γράφτηκε 3.000 χρόνια πριν. Σας ξαναλέγω πάλι, ζούμε ημέρες έσχατες. Και παρακαλάμε το Θεό να μας φυλάξει ή τους ευσεβείς να τους φυλάξει μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Να μείνουν στην ευσέβεια και στην οσιότητα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.